Φιλοξενούμε λοιπόν στη σημερινή μας πρώτη σελίδα έναν ποδοσφαιριστή που τίμησε στο παρελθόν για 12 ολόκληρα χρόνια τις φανέλες του Ολυμπιακού και του Άρη. Ταυτίστηκε με τις δύο ομάδες, τον Πέτρο Πασαλή. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά θα πάνε και οι δύο ομάδες. Γενικά φέτος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Άρη που νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέποντας τα μέσα Σεπτεμβρίου τον Άρη να αποκλείεται από την Κόλος Κοβαλίφκα και να έχει αυτό το στραπάτσο το ευρωπαϊκό, περίμενες ότι θα παρουσίαζε ένα τόσο ανταγωνιστικό και πιστικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της σεζόν? Όχι, δεν το περίμενα, γιατί ο Άρης ξεκίνησε με ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Είχε επενδύσει αρκετά πάνω στο κομμάτι της ευρωπαϊκής διάκρισης. Πέρσι είχε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, παίζοντας με τη Μόλντε στο Βικελίδη και χάνοντα την πρόκληση του παράτηση. Οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Γίνανε κάποιες αλλαγές, και εκείνες οι αλλαγές θεωρώ ότι ήταν αρκετά πρωινές όταν είχαν γίνει. Αλλά έπειτα η άνοδος του κυρίου Μάτζιου στην Θεσσαλονίκη ήταν διαφορετικό. Μπόρεσε να δώσει στην ομάδα μια ταυτότητα αγωνιστική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπήρξε μια συγκέντρωση στο μεσοαμυντικό κομμάτι που άρχισε να αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα. Ήταν λίγο πιο αφελής σαν ομάδα την στην αγωνιστική περίοδο. Και με τη μεσοεπιθετική ποιότητα των παιχτών του μπόρεσε και έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα και έχει φτάσει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ανησυχητικό για την ομάδα του Άρη δεν μπορεί να κρατήσει τα αποτελέσματα σε σημαντικά παιχνίδια. Ναι, σαν να το είδαμε και στην Τούμπα, ξέρεις, ενώ ήταν κατά πολύ ανώτερος του ΠΑΟΚ, στο τέλος, σαν να φοβήθηκε να κερδίσει, αν μπορώ να το πω λίγο ποδοσφαιρικά. Αυτό έχει παρατηρηθεί εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και σύμπτωση που είναι επαναλαμβανόμενη πάντα είναι σύμπτωση. Είναι το παιχνίδι με τη Μόλντε που προηγήθηκε 3-0, πήγε στην παράταση, δέχτηκε ένα τέρμα και εκεί τελείωσαν όλα. Είναι το περσινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Είναι το περσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ μέσα στο Βικελίδης. Είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που δέχτηκε πάλι τέρμα μετά το 85. Είναι και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Οπότε θεωρώ ότι ο Άρης βρίσκεται σε ένα σωστό δρόμο, αλλά δεν έχει οριμάσει ακόμα τόσο πολύ σαν ομάδα ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Αυτό έρχεται μέσα από την τριβή και μέσα από την προσπάθεια να κερδίσεις κάποιον μεγάλο στόχο. Είναι αυτό το στοιχείο που λες, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, σε φοβίζει εν ώψη play-off εκεί που θα υπάρχουν συνεχή derby? Το θέμα δεν είναι να φοβίζει. Το θέμα είναι να βρει το γιατρικό. Το θέμα είναι να μπορέσει, όταν προσπαθείς να κερδίσεις έναν στόχο, όταν φτάσεις δίπλα σε αυτόν τον στόχο, τότε χρειάζεται η προσωπικότητα και χρειάζεται η γνώση της διαχείρισης αυτής της κατάστασης. Όσο ο Άρης αλλάζει συνεχώς, και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, όταν αλλάζονται συνεχώς ο Άρης ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και δεν μένουμε μια σταθερή ομάδα για 2 χρόνια το λιγότερο, τότε αυτά τα προβλήματα θα συνεχίζουν και θα υπάρχουν. Έχουν γίνει αρκετά καλά πράγματα στον Άρη, αλλά μερικές φορές η εσωστρέφεια η οποία υπάρχει στον σύλλογο και το ότι ο κ. Καρυπίδη λειτουργεί αρκετές φορές παρορμητικά μπορεί να αποτελούν ένα ασφαλτικό παράγοντα σε αυτό το οποίο αναφέρω. Έχει θεωρήσει ότι ο δείκτης ατομικής ποιότητας των ποδοσφαιριστών που υπάρχουν σήμερα στον Άρη μπορεί να εγγυηθεί αυτό που λες εσύ, καταρχάς τη δημιουργία ενός πολύ γερού κορμού και για τα επόμενα χρόνια, γιατί τουλάχιστον φαίνεται ότι σε ατομική ποιότητα έχει μειωθεί πάρα πολύ η ψαλίδα του Άρη από ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, στον εσωτερικό ανταγωνισμό? Από τον ΠΑΟΚ, από πού δείξανε τα 2 παιχνίδια, ο Άρης είναι καλύτερος φέτος. Δεν ξέρω αν η ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών, να τους πάρουμε ένα προς έναν, είναι καλύτερη, αλλά σαν σύνολο και σε αρκετές θέσεις ο Άρης υπερέχει. Η ΑΕΚ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Με την ΑΕΚ έχω μπερδευτεί, να σας πω την αλήθεια, τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Δεν ξέρω τι να περιμένω. Έχει παίχτες με ποιότητα, αλλά παρουσιάζει περισσότερα σκαμπανεβάσματα από ότι ο ΠΑΟΚ. Οπότε εκεί δεν έχω βγάλει ακόμα τα συμπεράσματα. Περιμένω να δω και τα υπόλοιπα 2 παιχνίδια. Γιατί το παιχνίδι μέσα στο Βικελίδη θεωρώ ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον Άρη και είχε μπορέσει και είχε πάρει ένα εύκολο διπλό.
Οι άλλες δύο ομάδες, ο Αστέρας Τρίπολης, θα συμφωνήσω ότι είναι ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα με πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές. Έχει βρει μια ισορροπία στην άμυνά του. Και ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ακόμα μεγαλύτερο από την ΑΕΚ. Έκανε ένα καλό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, κέρδισε και από εκεί πέρα νομίζω ότι σβήστηκαν τα πάντα και τελείωσε όλη η χρονιά. Έτσι περνάει από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί δεν έχει κάνει νίκη από εκεί και πέρα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Από την εμπειρία που έχετε κι εσείς, μιας και τώρα αναφερθήκατε στον Παναθηναϊκό, επειδή είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες ανάμεσα στον προπονητή, στους παίκτες, τα προβλήματα που υπάρχουν, ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις? Προβλήματα μεταξύ προπονητών και ποδοσφαιριστών μέσα σε έναν σύλλογο υπάρχουν πάντα. Το ζητούμενο είναι το πώς μπορεί ο προπονητής να αφήσει στην άκρη, να τα αφήσει στο περιφέριο και οι ποδοσφαιριστές το ίδιο και να βάλουν μπροστά το κοινό καλό μέχρι να έρθει και τέτοιξη ενός στόχου. Στο Παναθηναϊκό άνοιξαν ορισμένα θέματα στα μισά της αγωνιστικής περίοδου, από ό,τι διάβασα με παρότριση των ποδοσφαιριστών για συνάντηση με τον πρόεδρο με την διοίκηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία λογική απολύτως. Το πρόβλημα δεν θα στο λύσει ο πρόεδρος. Το πρόβλημα θα το λύσεις με τον προπονητή σου, εφόσον υπάρχει. Ναι. Έτσι είναι. Πέτρο, με όλα αυτά τα δεδομένα που περιγράφεις σε επίπεδο κορυφής, γιατί δεν θα μιλήσουμε μόνο για την κορυφή, θα μιλήσουμε και για την ουρά. Θεωρείς ότι η τριάδα Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ θα υπάρχει περίπτωση να σπάσει ή θα είναι αυτή που θα μας εκπροσωπήσει του χρόνου στο Conference League? Και το λέω αυτό, βλέπεις να απειλείται είτε από Παναθηναϊκό είτε από Αστέρα στα play-off του πρωταθλήματος ή από τον ΠΑΣ Γιάννενα στο κύπελο? Ο ΠΑΣ Γιάννενα έκανε μια διαπρόκληση του Παναθηναϊκού και έδειξε ότι σίγουρα δεν θα αποτελέσει εύκολο αντίπαλο για οποιονδήποτε από τους τρεις βρεθεί μπροστά του. Ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έχω αναφερθεί καθόλου στον Ολυμπιακό, γιατί ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ο Ολυμπιακός είναι εκτός. Ακολουθεί επόμενο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Γιατί ούτως ή άλλως φαίνεται να είναι και εκτός συναγωνισμού στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν τον βάζω. Ναι. Συμφωνώ μαζί. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Δύσκολα θα σπάσει. Δύσκολα θα σπάσει. Πάει να περιμένω να δω τι θα κάνει. Ποια είναι η κλήρωσή του πρώτα απ' όλα, με ποιο θα κληρωθεί στο κύπελο. Δύσκολα όμως θα σπάσει αυτή η τριάδα μέχρι τη λήξη των play-off. Ωραία. Τώρα πάμε λοιπόν και στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Νομίζω πλέον ότι συμφωνεί και έντυπα ότι αγωνιστικά είναι σε άλλο επίπεδο ο Ολυμπιακός στην τελευταία διετία. Το ερώτημα είναι, Πέτρο, γιατί. Τι πιστεύεις ότι οφείλεται όλο αυτό το άνοιγμα της ψαλίδας, όλη αυτή η διαφορά που χτίζεται αγωνιστικά, οφείλεται περισσότερο στις σωστές κινήσεις των Ερυθρόλευκων τα τελευταία τρία χρόνια, οφείλεται στα λάθη των αντιπάλων τους αυτή την τριετία, ή είναι συνδυασμός και των δύο τελικά? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός, δεν υπάρχει κάποιος κύριος λόγος. Ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή, παρότι η πρώτη χρονιά δεν ήταν τόσο καλή και έμεινε για δεύτερη σερή χρονιά χωρίς τίτλο. Έχει επενδύσει στους ποδοσφαιριστές και είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά την οποία κάνει ο κ. Μαρτίνς με τους συνεργάτες του. Γιατί ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά ο Ολυμπιακός μπορώ να πω σε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ξεκίνησε, προετοιμάστηκε για ευρωπαϊκό παιχνίδι, προετοιμάστηκε για τελικό κυπέλου και ταυτόχρονα έχει και την προετοιμασία για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει φτάσει να αγωνίζεται 8 μήνες συνεχόμενους, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, και έχει καλά αποτελέσματα. Βρίσκεται μέσα και στους τρεις στόχους. Το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά σίγουρα είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο του φέρνει αποτελέσματα. Δεν παρακάει κανένα παιχνίδι. Οι αλλαγές οι οποίες γίνονται με τους ποδοσφαιριστές που μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχουν αλλάξει τη ροή των αγώνων και έχουν αλλάξει και τα αποτελέσματα. Και πραγματικά αξίζουν τα συγχαρητήρια σε όλους όσους βρίσκονται μέσα στην ομάδα, είτε ποδοσφαιριστές είναι αυτοί, είτε προπονητικό team, για τον τρόπο που διαχειρίζονται μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχουν κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω και οι υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούσαν με κυριότερο αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, που βρίσκεται σε μια
μεταβατική περίοδο και ψάχνει να βρει τα πατήματά του και το πώς θα πορευτεί τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Και ουσιαστικά η μοναδική ομάδα που έχει παρουσιάσει μια βελτίωση αυτά τα χρόνια και φέτος το βλέπουμε αυτό να φαίνεται μέσα στο γήπεδο είναι ο Άρης. Τώρα βλέπεις κάποια στοιχεία που να σε κάνουν να πιστεύεις ότι την επόμενη διετία, δεν θα σου πάω πιο μακριά, θα αποκτήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό η μάχη της κορυφής της Super League, ή πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει την ποιοτική του διαφορά χτίζοντας άλλο ένα σερί κατάκτησης τίτλων? Και σε ρωτάω γιατί ήσουν ένα μέλος μιας ομάδας που ξέρεις τι σημαίνει σερί τίτλων, έχει ζήσει δηλαδή πώς μια ομάδα μπορεί να χτίσει σερί, έχει βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να διατηρήσει αυτή την ψαλίδα του, ή υπάρχουν κάποια στοιχεία που να σε κάνουν να πιστεύεις ότι αρχίζει γενομένης από τη νέα χρονιά θα υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός? Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί. Ένα στοιχείο της αύξησης του ανταγωνισμού είναι το νέο γήπεδο το οποίο κάνει η ΑΕΚ. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κάνει γήπεδο η ΑΕΚ και μακάρι να μπορέσει να κάνει γήπεδο να βελτιώσει την Τούμπα και να μπορέσει και ο Άρης να βελτιώσει το Κλάδι Βικελίδη και να κάνει και ο Παναθηναϊκός τον Βοτανικό. Όταν γίνεται μια τέτοια επένδυση, φυσιολογικά και η ομάδα η οποία δημιουργείται είναι καλύτερη γιατί θέλει να προσελκύσει τον κόσμο στο γήπεδο. Οπότε από την άκρη θεωρώ ότι θα υπάρξει μεγαλύτερο ανταγωνισμό προς την πλευρά του Ολυμπιακού και σίγουρα όλοι θα θέλουν να γιορτάσουν ένα τίτλο μπαίνοντας μέσα στο καινούριο γήπεδο. Και αυτό σημαίνει μια ανταγωνιστικότερη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει για δεύτερη χρονιά αρκετά μακριά από τις εμφανίσεις που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και πραγματικά παρουσιάζει μια ομάδα συμπαγή και μια ομάδα με ένα σωστό αγωνιστικό πλάνο και με σωστή κατεύθυνση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε θεωρώ ότι και ο ΠΑΟΚ θα δυναμώσει και ο Άρης μακάρι να συνεχίσει την ανωδική πορεία που έχει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μείνει σε αυτά τα άσχημα δεδομένα για την ιστορία του και για την δυναμική του. Οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη αντίσταση και θα πρέπει να ενισχυθεί και σε ποδοσφαιριστές, αλλά όλοι αυτοί μαζί, την οποία συζητάμε, γιατί η γενικότερη εικόνα είναι το τι κάνουμε και στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί πρέπει να ενισχυθούν. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει πλέον, με τρεις ομάδες στο Conference League και με μία ομάδα στο Champions League. Ουσιαστικά είμαστε στον πάτο του βαρελίου. Είχαμε κάποια στιγμή, ήμασταν 6, ήμασταν 7, ήμασταν 8 στην Ευρώπη και είχαμε τρεις ομάδες του Champions League. Και τώρα βγάζουμε τρεις ομάδες στην χαμηλότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρέπει όλοι αυτοί να γίνουν καλύτεροι για να μπορέσουμε και σαν χώρα να φτάσουμε σε ένα σημείο να διεκδικούμε καλύτερες κληρώσεις και καλύτερες πορείες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πέτρο, μου δίνεις ιδανική ασίστ για τη συνέχεια της συζήτησης, γιατί ακριβώς εκεί θα σε πήγαινα συνολικά για την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα κάνω την πρώτη ερώτηση, αφού ανοίγουμε τον ευρωπαϊκό φάκελο. Και θέλω λίγο την εκτίμησή σας για τους αγώνες του Ολυμπιακού με την Arsenal. Δύσκολοι αγώνες. Δεύτερη χρονιά να κάνει ο Ολυμπιακός την ίδια υπέρβαση που έκανε και πέρσι. Πραγματικά, πέρσι αυτό που έγινε ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ δύσκολο. Φέτος η Arsenal σίγουρα δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες της. Βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο μεταβατικό στάδιο. Μετά το Βενγκέρ ψάχνει να βρει τον άνθρωπο που θα την οδηγήσει ξανά στις επιτυχίες. Σιγά σιγά έχασε και τις ομίλες του Champions League. Και πλέον έχει φύγει μακριά από τις 5-6 κορυφαίες ομάδες της Αγγλίας. Αλλά δεν πάει να είναι μια αγγλική ομάδα που ο ρυθμός είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι έχουμε συνηθίσει στο. Πέτρο, και σε καλύτερη κατάσταση από την αντίστοιχη περσινή της κατάσταση όταν αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Σωστά. Οπότε είναι μια δύσκολη κλήρωση για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι εκπλήσει συνεχώς και παρουσιάζει κάτι το διαφορετικό στα παιχνίδια τα οποία έχει κοστά του. Μεγάλα προβλήματα στο χώρο του στόπερ που δημιουργούνται από τους τραυματισμούς, λες και χτυπάει εκεί πέρα συγκεκριμένα η κακοτυχία την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Σεμέδο αποτελεί απώλεια. Ο Πασταθόπουλος, παρότι είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός ποδοσφαιριστής, δεν νομίζω ότι έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο να μπορεί να παίξει τόσους πολλούς αγώνες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Τον καλό Πασταθόπουλο θεωρώ θα το δούμε από την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κλήρωση για τον Ολυμπιακό και γνώμη μου δεν μπαίνει σαν φαβορί στην συγκεκριμένη διπλή αναμέτρηση.
Πέτρο, πριν συνεχίσουμε σε ατομικό επίπεδο, επειδή αγωνίζεστε και στην ίδια θέση, έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση για το πόσο κομβική είναι φέτος η συνεισφορά του Γιάννε Μβιλά στον Ολυμπιακό. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση, αποτίμηση της έως τώρα παρουσίας του? Συμφωνείς με όσους τον θεωρούν πολύ σημαντικό κλειδί στη λειτουργία και πολύ περισσότερο σε μια σεζόν που αντικατέστησε επίσης έναν πολύ βασικό ποδοσφαιριστή που έφυγε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό? Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Φαίνεται ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ τα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού στο να φέρει έναν παίχτη που θα μπορέσει να προσαρμοστεί γρήγορα στα δεδομένα, γιατί ήταν και το κομμάτι της γρήγορης προσαρμογής. Ο Μβιλά ήρθε και έπαιξε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στον Ολυμπιακό και έχει την σίγουρη πάσα. Βρίσκει τώρα τελευταία και κάποια τέρματα που είναι σημαντικά για την ομάδα, να παίρνει τέρματα από ένα ποδοσφαιριστή που έρχεται από την μεσοαμυντική της γραμμή. Αποτελεί έναν κομβικό ποδοσφαιριστή για το παιχνίδι του Ολυμπιακού και είναι πολύ σημαντικός. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω πέρα από αυτό. Είναι πολύ σημαντικός για την. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της συζήτησης που άνοιξες πριν και αφορά την συνολική αποτίμηση της εικόνας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έζησες ως ποδοσφαιριστής τα χρυσά χρόνια εκείνα που ανέφερες, που οι ελληνικές ομάδες είχαμε φτάσει στο σημείο κάποια στιγμή να έχουμε και τρεις ομάδες να μας εκπροσωπούν στους ομίλους του Champions League στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του αιώνα που διανύουμε. Τα έχεις ζήσει όλα αυτά ως ποδοσφαιριστής. Γιατί πιστεύεις, πού πιστεύεις ότι οφείλεται όλη αυτή η καθίζηση στο ranking της UEFA του ελληνικού ποδοσφαίρου? Οφείλεται στην μείωση της αποτελεσματικότητας των μεγάλων ομάδων? Οφείλεται στην πτώση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πρωταθλήματος και κυρίως την πολύ χειρότερη ποιότητα που έχουν οι μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος? Πού οφείλεται? Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε, όπως σε όλα όσα ζούμε στην Ελλάδα, η κρίση. Αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα σαν λαός. Από εκεί και πέρα, η κρίση πολλές φορές γίνεται ευκαιρία. Εδώ σε εμάς η κρίση δεν έγινε ευκαιρία. Θα ήταν μια ευκαιρία να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα τμήματα υποδομών τον ΠΑΕ, αλλά να αναπτυχθούν πραγματικά και όχι να αναπτυχθούν ζητώντας τίτλους ή διακρίσεις, να αναπτυχθούν βγάζοντας Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν τις ομάδες μαζί τους, να πάρουν τις ομάδες και να κάνουν ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα τους και στην πορεία τους. Σίγουρα ο χρόνος ο οποίος έχει χαθεί είναι πάρα πολύ μεγάλος, γι' αυτό έχουμε φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι και το κομμάτι των επενδύσεων, είναι και το ότι το θέμα με τα γήπεδα δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα των γήπεδων και των καταστάσεων, γιατί τα γήπεδα σου φέρνουν έσοδα όταν πλέον έσοδα δεν υπάρχουν από άλλες κατηγορίες. Γι' αυτό χαίρομαι πραγματικά που θα γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ και είπα και για όλα τα υπόλοιπα γήπεδα των μεγάλων ελληνικών ομάδων ότι είναι καλό να γίνει. Όπως σε όλα τα πράγματα, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, αλλά δυστυχώς αυτός ο συνδυασμός μας έχει φτάσει στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και είναι πολύ δύσκολη η ανάκαμψη από εδώ και πέρα. Πολύ δύσκολο το να μπορέσει η Ελλάδα να φτάσει στις υψηλότερες θέσεις. Αλλά δεν είναι αδύνατο. Και μέσα σε όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την εθνική ομάδα. Και αυτή έχει μια θετική πορεία που βρίσκεται στο σημείο να γίνονται κληρώσεις και να υπάρχουν δύο πάντα καλύτερες ομάδες, ισχυρότερες ομάδες, ισχυρότεροι σύλλογοι, ισχυρότεροι ποδοσφαιριστές. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε, γιατί ήμασταν αρκετά ψηλά στην βαθμολογία σαν χώρο και είχαμε πολύ καλύτερες κληρώσεις. Υπάρχουν και δομικά και οργανωτικά προβλήματα συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ρωτάω γιατί γίνεται και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τις εκλογές στην ΕΠΟ που έρχονται. Εσύ θα ήθελες να δεις τη διοίκηση της Ομοσπονδίας να φεύγει από τα χέρια, ξέρεις, παραγόντων τοπικών ενώσεων όπως βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια και να πάει στα χέρια ποδοσφαιριστών που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές στο εξωτερικό, στο μοντέλο διοίκησης του ποδοσφαίρου σε χώρες του εξωτερικού, βλέπουμε είτε γνωστούς επώνυμους αθλητές να αναλαμβάνουν την τύχη ομοσπονδιών, είτε τεχνοκράτες με εμπειρία σε ιδιωτικό επίπεδο, σε ιδιωτικές εταιρείες. Στην Ελλάδα ακολουθούμε ένα δικό μας διαφορετικό μοντέλο. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πρόβλημα μέσα στο ποδοσφαιριστής, όσο μεγάλη εμπειρία και αν έχει, ένας τεχνοκράτης, όσο εξαιρετικός και αν είναι, θα μπορέσει να το λύσει. Όσο υπάρχουν πανό και όσο υπάρχουν δηλώσεις που εμφανίζονται κατά καιρούς στα ελληνικά γήπεδα, όποιος και να αναλάβει τη στήχη στο ελληνικό ποδοσφαιριστή,
δεν θα υπάρξει καμία απολύτως μια βελτίωση που μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν θα υπάρξει αυτό το restart, η επανεκκίνηση η οποία πρέπει να γίνει. Θα πρέπει όλοι κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα, είναι ενιαίο και ασχολούμαστε με αυτό γιατί μας αρέσει, γιατί το αγαπάμε. Σίγουρα όλοι θέλουμε κάτι να κερδίσουμε από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν πρέπει ποτέ το κέρδος να μπαίνει μπροστά από την αγάπη που υπάρχει για το άθλημα. Άρα τότε θα πρέπει να υπάρξει ένας κώδικας συμπεριφοράς, ο οποίος θα τηρείται τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κουρτίνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να τηρείται από παντού. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για την, για την ελληνική κοινωνία, όσο περίεργο και αν ακούγεται, αλλά είναι για μένα το ποδόσφαιρο ένας συνδετικός κρίκος, ο οποίος ενώνει πολλά πράγματα και πολλούς ανθρώπους και πολλές καταστάσεις. Και μετά από εκεί και πέρα, σε όποιον επιλεχθεί από τις ομάδες, από τις ενώσεις, γιατί και εκεί θα πρέπει η επιλογή να είναι κοινή. Δεν μπορεί να προταθεί κάποιος τον οποίο δεν τον θέλουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην, στην Ομοσπονδία. Όποιος προταθεί να στηριχθεί και να στηριχθεί πραγματικά, να τηρηθεί η συμφωνία η οποία θα έχει γίνει από πιο πριν και να υπάρξει στήριξη. Ο κύριος Ζαγοράκης, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από τον Βασιλόμα και τα ονόματα ήδη έχουν ακουστεί, ή ο κύριος Νικολαίδης ή οποιοδήποτε άλλος προκύψει από τον χώρο του, του ποδοσφαίρου σαν βετεράνος ποδοσφαιριστής, οι δύο συγκεκριμένοι είναι πραγματικά πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνωρίσει το ποδόσφαιρο και από άλλη θέση πέρα από το ποδοσφαιριστή, γιατί έχουν διατελέσει και οι δύο παράγοντες και αποτελούν σίγουρα πολύ καλές επιλογές. Αλλά θα πρέπει αυτές οι επιλογές να στηριχθούν από όλους για να μπορέσουν να αποδώσουν και αυτά τα οποία επιθυμούν. Και το κυριότερο για μένα, να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των μεγάλων ότι κοιτάξτε, σταματάμε τις εμπριστικές δηλώσεις. Έχω κουραστεί να ακούω εμπριστικές δηλώσεις από όλες τις πλευρές. Θέλω να το θέσω από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Σταματάμε τα πάνω και κοιτάμε μπροστά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν θέλει την προσωπική μου άποψη, αυτό το οποίο λέω για να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θεωρώ ότι είναι ο μόνος δρόμος. Καταλαβαίνεις ότι είναι, εννοείται ότι είναι ο μόνος δρόμος. Δρόμος δυστυχώς που μοιάζει, Πέτρο, ουτοπιστικός για, τα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί βλέπεις ότι ζούμε ουσιαστικά σε μια εγχώρια, εμπόλεμη ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να βρεις ανθρώπους που έχουν ανοίξει πόλεμο μεταξύ τους να πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι να πάρουν αποφάσεις για το κοινό καλό. Και είναι δυστυχώς κάτι που το βλέπουμε να γίνεται σε άλλες χώρες. Παντού υπάρχουν συμφέροντα, παντού υπάρχει αντιπαλότητα, παντού υπάρχει οπαδική αντιπαλότητα. Δεν σημαίνει ότι συμπαθιούνται η Ρεάλ με την Μπαρσελόνα στην Ισπανία ή η Μπάγεν με την Ντόρτμουντ στην Γερμανία ή τόσοι και τόσοι και τόσοι. Αιώνιοι αντίπαλοι, Μίλαν με την Ίντερ στην Ιταλία. Αλλά βλέπεις ότι σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του προϊόντος, όλοι καταφέρουν να βρουν μια κοινή επαφή να φτιάξουν το προϊόν. Και γι' αυτό εμείς, ενώ όλοι πάνε βήματα προς τα εμπρός, εμείς ως ελληνικό ποδόσφαιρο πάμε συνέχεια βήματα προς τα πίσω. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Έχω μία τελευταία ερώτηση, γιατί θα μου παραπονεθούν οι φίλοι των ομάδων στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας και με αυτό θα σε αφήσουμε. Ούτως ή άλλως έχεις ξύσως παίξει το Εδεσαϊκού, γιατί από εκεί ξεκίνησε να ξεκινάμε και τα, να θυμόμαστε και τα πρώτα βήματα της καριέρας κάθε παίχτη. Έχεις ζήσει αυτή την πίεση του υποβεβασμού. Πώς βλέπεις τη μάχη στην ουρά εν ώψη play-out και σε ρωτάω γιατί είναι μια σεζόν πολύ περίεργη. Άλλα δεδομένα είχαμε μέχρι το Δεκέμβριο, άλλα έχουμε μετά το Δεκέμβριο. Είχαμε μια Λαμία που έμοιαζε να είναι καταδικασμένη. Τώρα βλέπουμε έναν Όφη που δυσπίστευε ότι μπορεί να κινδυνεύσει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Τι βλέπεις να γίνεται στα play-out? Πραγματικά, Όφη είναι η αρνητική έκδοση του, του πρωταθλήματος. Παρακολουθώ από την αρχή της, από την περσινή περίοδο την ομάδα του Όφη, γιατί είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό για το ελληνικό, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς διακόπηκε η συνεργασία με τον κύριο Σίμου και Όφη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έχει μάθει να χάνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να γυρίσει Τούμπα το όλο σκηνικό στην ομάδα του Όφη. Ο κύριος Νιάμπιας είναι όμως ένας έμπειρος προπονητής, ο οποίος γνωρίζει από καταστάσεις και θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατόν, αν και δεν έχει μάθει να παλεύει ο κύριος Νιάμπιας σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί είναι διαφορετικό το να παλεύει για την κορυφή και διαφορετικό για την ουρά. Αλλά έχει την εμπειρία και νομίζω θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Λαμία και Λάρισα που ήταν από όλους μας καταδικασμένοι γιατί βρισκόταν σε χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα έχουν κάνει πολύ καλά σερί, αλλά πέρα από τα σερί είναι και πάρα πολύ καλή
και καλή εικόνα που βγάζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πανετολικός έχει μια πορεία η οποία είναι η ίδια πάνω κάτω από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου, οπότε θεωρώ ότι αυτές είναι οι δύο, οι τέσσερις ομάδες από τις οποίες θα προκύψει η ομάδα η οποία θα υποβιβαστεί και η ομάδα η οποία θα πάει στα μπαράζ με τον τεσσεραθλητή της Super League 2. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν θα κινδυνεύσουν, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Απόλλωνα Φιλών ή με τον με το Βόλο και έχουν κάνει μια σεζόν και οι δύο αυτές ομάδες που είναι αξιοπρόσδεκτοι. Έχουν παρουσιάσει καλό αγωνιστικό πρόσωπο και ο Βόλος έχει δώσει έναν νέο πρωταγωνιστή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Λουβίκα, που δείχνει ότι μαζί με το Πουνακά της Λάρισας είναι πολύ ποδοσφαιριστές. Είναι δύο παιδιά που θα μας απασχολήσουν πολύ. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σημερινή μας πρόσκληση. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για την πρόσκληση. Καλά. Όσα είπες. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία. Υγεία να έχουμε. Γεια σας.